οι Ρωμανιώτες Εβραίοι των Ιωαννίνων τους χαρακτήριζε το γεγονός ότι μιλούσαν την ελληνική γλώσσα, όπως οι υπόλοιποι κάτοικοι της πόλης. Βεβαίως, 2000 χρόνια που βρίσκονται εκεί, με όλη την εξέλιξη της γλώσσας κατά τη διάρκεια των αιώνων. Από ό,τι ξέρουμε, διότι δεν υπάρχουν πολλά ιστορικά αρχεία, ήταν πολλές λέξεις μπερδεμένες με εβραϊκές και επειδή ήταν κάτω από τουρκική επικράτεια, κάτω από το τουρκικό ζυγό 500 χρόνια, εισέβαλαν στη γλώσσα και πολλές τουρκικές, όπως μιλούσαν και οι υπόλοιποι γιαννιώτες. Το χαρακτηριστικό τώρα στη γλώσσα, από ό,τι βρήκαμε σε γραπτά και σε έρευνα, είναι ότι οι Εβραίοι είχαν δικά τους τραγούδια, τα πηγιουτίμ, τα οποία ήταν σε ελληνική γλώσσα, γραμμένα όμως με εβραϊκά γράμματα ή την τετράγωνη γραφή ή μία ταχυγραφία που μοιάζει με ράση. Αυτά τα χειρόγραφα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Αναφέρονται σε πηγιουτίμ που τραγουδιόντουσαν Σαμπάτ, Μπριτ Μιλά, γιορτές, Σαβουότ, Κάμποσα και στη συναγωγή και στα σπίτια με πάρα πολύ ανάταση ψυχής. Επίσης, πολύ σημαντική έρευνα έκανε ο πατέρας μου Ιωσήφ Μάτσας πάνω στα κινότ που τραγουδούσαν, που λέγανε, όχι τραγουδούσαν, το Τισά Μπεάβ. Αυτά τα κινότ, η θρήνη, η ελληνοεβραϊκή θρήνη, είναι μακρόσυρτα τραγούδια που θρηνούν για το Ιερουσαλάιμ που έπεσε και τα λέγανε μυρολογίστρες την ημέρα του Τισά Μπεάβ. Αυτά τα εξέδωσε ο Ιωσήφ Μάτσας Ζάλ στο Μαχόν Μπεντσβί σε Φουνότ Σέφερ Γιαβάν. Νιχνεσού κάμα μιλίμ. Μπήκανε μέσα στην ελληνική γλώσσα που μιλούσαν οι Εβραίοι από εβραϊκές λέξεις ορισμένες. Βεβαίως στο εμπόριο όταν θέλαν μεταξύ τους να συνεννοηθούν, γιατί πάντα κάτι θέλανε να κρύψουν στο εμπόριο, άμα θέλανε να κακολογήσουν κάποιον πάλι του λέγανε λέξεις στα εβραϊκά, και αυτό είναι όλο. Και βέβαια Σαμπάτ και Γιομχόλ και λέξεις που είναι της θρησκείας τις λέγανε στα εβραϊκά. Αλλιώς η γλώσσα τους ήταν ίδια με τους γιαννιώτες ή τις γιαννιώτισες που ζούσαν δίπλα τους. Αυτό που είπα, ότι χρησιμοποιούσαν λέξεις, ειδικά στο εμπόριο, για να κρύψουν κάτι από τους άλλους. Λεμασάλ, τένλο ετζέα πασούλ, μπηγεβανίτ, δώστε αυτό το καλό, το πασλιμωτό. Το καλό, το πασλιμωτό. Μιλάσω νησμάτ, μη γιοντεάμα, αζακλιέντ, λέξη που ακούγεται ποιος ξέρει τι, και ο πελάτης νομίζει ότι πασλιμωτό είναι κάτι καλό, ευρωπαϊκό, δεν ξέρω τι. Όλο τέτοια. Μη πάτε να ψωνίσετε σε αυτόν, είναι γκαναβιάρης. Αρμπέα νιζοχέρετ πασούτ. Μπεκότσερ για μη, με αυτό που λέγαμε για το... αυτό ήταν στην... αν κάποιος ήταν κακός, θα ήθελε το κακό. Ο κότσερ για μη. Ε,
ήταν λέξεις από εδώ και από εκεί που χρησιμοποιούσαν. Παραδείγματος χάρη, άμα θέλαν να πούν ότι κάποιος πάει στην εκκλησία, λακνησιά, λέγαν, α, αυτός πάει στη χασεχά. Λάμα, γιατί χασεχά? Εάν προσέξατε, οι εκκλησίες είναι σκοτεινές. Συγκριτικά με το Κνέσετ που είναι πολύ φωτεινό. Και ήταν η χασεχά. Χαμόρ, ζωνότ, όλες αυτές οι λέξεις ήταν στην καθημερινότητα όχι μόνο των Εβραίων και των συμπολιτών. Σήμερα στα Γιάννενα οι παλιοί γενιώτες άμα θέλουν χαμόρ, τι κάνεις αυτού. Α, είχανε δε μία ειδική εκφορά του λόγου, δηλαδή σέρνανε τις λέξεις. Τι κάνεις, όχι τι κάνεις, όπως μιλάμε σήμερα, τι κάνεις, είσαι καλά. Έτσι μιλούσαν και οι υπόλοιποι γενιώτες.